Αγαπητές μου φίλες και φίλοι, στο προηγούμενο τεύχος μάθαμε πώς γίνεται ο βασιλιάς των κόμπων η καντιλίτσα. Ένας κόμπος πάρα πολύ χρήσιμος. Σας δώσαμε αρκετό περιθώριο χρόνου να εξασκηθείτε σε αυτόν τον κόμπο, γιατί όπως είπαμε, ένας κόμπος πρέπει να γίνεται αυτοματοποιημένα. Τα χέρια μας να τον κάνουν χωρίς να σκεφτόμαστε. Σήμερα θα μάθουμε τον δεύτερο πολύ βασικό κόμπο που χρησιμοποιούμε στη θάλασσα, την ψαλιδιά. Ο κόμπος αυτός γίνεται με δύο τρόπους. Και θα δούμε και τους δύο τρόπους, γιατί τον ένα τον χρησιμοποιούμε όταν το σημείο που θα δέσουμε είναι ελεύθερο από τη μία μεριά, όπως ένας πάσαλος, μία πίντα, και ο άλλος είναι όταν είναι κλειστό σαν έναν κρίκο ή σαν το ρέλι που θέλουμε να περάσουμε το μπαλόνι μας. Ας δούμε λοιπόν πώς δένουμε το μπαλόνι μας στο ρέλι. Περνάμε το σχοινί μας γύρω από το ρέλι, διπλώνουμε το σχοινί, το ξαναπερνάμε και το επιστρέφουμε από την μέσα μεριά σε φορά αντίθετη από το προηγούμενο. Είτε το τραβάμε είτε το κάνουμε θηλιά. Τραβώντας το σχοινί του μπαλονιού έχει δέσει ο κόμπος. Με αυτόν τον τρόπο, με μία κίνηση, λύνεται το μπαλόνι και μπορούμε να το κατεβάσουμε πιο κάτω και να αλλάξουμε το ύψος του. Εάν θέλουμε να κάνουμε μεγαλύτερη ασφάλεια στον κόμπο μας, κάνουμε μία απλή θηλιά ακόμη. Και τέλειωσε το δέσιμο του μπαλονιού μας. Αυτός λοιπόν ήταν ο πρώτος τρόπος με τον οποίο μπορούμε να κάνουμε την ψαλιδιά. Ας δούμε το δεύτερο τρόπο που χρησιμοποιούμε όταν θέλουμε να δέσουμε στην πίντα ή σε ένα πάσαλο. Κάνουμε ένα ημικύκλιο. Κάνουμε μία στροφή μικρή από τη μία μεριά και ανάποδη από την άλλη στα χέρια μας και φέρνουμε τις δύο θηλιές τη μία δίπλα στην άλλη, προσέχοντας οι άκρες του σχοινιού να είναι από τη μέσα μεριά. Αυτή τη θηλιά τώρα την περνάμε μέσα από την πίντα και σφίγγουμε. Ολοκληρώθηκε ο κόμπος. Για μεγαλύτερη ασφάλεια κάνουμε και μία ακόμη θηλιά. Ένας πάρα πολύ εύκολος κόμπος, πρόχειρος κόμπος, που δένεται και λύνεται πάρα πολύ εύκολα. Να δούμε το λύσιμό του. Έτσι ολοκληρώσαμε τους δύο τρόπους με τους οποίους μπορούμε να κάνουμε την ψαλιδιά. Μην ξεχνάτε ότι κανένας κόμπος δεν είναι εύκολος αν δεν υπάρχει συνεχής επανάληψη. Τα χέρια μας πρέπει να δημιουργούν τον κόμπο χωρίς να σκεφτόμαστε. Γιατί την κρίσιμη στιγμή που θα χρειαστεί να δέσουμε και μάλιστα κάτω από δύσκολες συνθήκες, δεν πρέπει να σκεφτόμαστε. Τα χέρια μας πρέπει να κάνουν από μόνα τους τον κόμπο. Γεια σας.